Κυρίες και κύριοι, στον Άγγελο Σαρπέτσα, εκ μέρους του Συνδέσμου Αντιπροσώπων Ιατρικού και Επιστημονικού Εξοπλισμού. Κύριε Σαρπέτσα, καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε όλους. Ακούμε τις εισηγήσεις των ειδικών. Δεν έχει πάρθει κάποια τελεσίδικη απόφαση για υποχρεωτική χρήση της μάσκας και των γαντιών. Άπαξ και αρχίσουν να χαλαρώνουν τα μέτρα. Και θα θέλαμε να δούμε τι ισχύει στην αγορά, αν μπορείτε να μας βοηθήσετε. Προφανώς. Πιστεύω ότι όχι μόνο στην Κύπρο αλλά και διεθνώς θα εκδοθούν διατάγματα τα οποία θα υποχρεώνουν το να φοράμε μάσκα σε δημόσιους χώρους ή σε χώρους όπου απαιτείται, σε κλειστούς χώρους. Και αυτό αυτονόητο είναι ότι προκαλεί την ανάγκη για παροχή μασκών. Λοιπόν, αυτό θα ήταν πολύ δύσκολο να καλυφθεί αυτή τη στιγμή από τον ιδιωτικό τομέα. Η αλήθεια είναι αυτή, γιατί ό,τι έχουμε είναι από αεροπορικές συνδέσεις, οι οποίες αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα στα αεροδρόμια. Οι μεταφορικές πλέον έχουν κουότα στον αριθμό των κιλών που μπορούν να μεταφέρουν. Και με αυτή την έννοια είναι πάρα πολύ δύσκολο για μας να καλύψουμε την τεράστια ανάγκη που θα προκύψει. Πιστεύω ότι η κυβέρνηση, αντιλαμβανόμενη αυτές τις δυσκολίες, έχει ήδη προβεί σε μια αγορά τεράστιας ποσότητας μασκών, 9 εκατομμύρια όπως ξέρετε, τα οποία πέρα από το θα καλύψουν τις ανάγκες του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, αστυνομία, εθνική φρουρά, είμαι σίγουρος ότι θα καλύψουν και μέρος του πληθυσμού, ουσιαστικά όλο τον πληθυσμό. Αναμένει να, ίσως να ακούσουμε δημόσιες δηλώσεις πλέον για το πώς θα γίνει αυτό το πράγμα. Άρα λέτε εσείς τα 9 εκατομμύρια είναι ένας αρκετός αριθμός, αλλά για να αντέξει μέχρι πότε? Διότι μας λένε ότι χρησιμοποιείς τη μάσκα μια φορά, κύριε Σαρπέτσα, και την πετάς μετά. Κοιτάξτε, μια φορά δεν σημαίνει 5 λεπτά. Μια φορά μπορεί να σημαίνει, εάν την φορούμε, να αλλάξει. Μιλάμε για κλειστούς χώρους, έτσι. Αντιλαμβάνεστε τη φορά με συνέχεια. Σε ένα κλειστό χώρο που πάει για μισή ώρα, μία ώρα, μια μάσκα που δεν θα υγρανθεί, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος να αναπτυχθούν μικρόβια, μπορεί να φορεθεί και 5 και 6 ώρες. Εννοώ όχι συνεχόμενα, αλλά αντιλαμβάνεστε διακοπτόμενα. Άρα, αυτή τη στιγμή, λέτε, η αγορά μόνο με τα 9 εκατομμύρια που παράγγειλε το Υπουργείο μπορεί να καλύψει τις ανάγκες, αν και εφόσον πάμε για υποχρεωτική χρήση. Ακριβώς. Ο ιδιωτικός τομέας φέρνει κάποιες ποσότητες, ίσως 50-100 χιλιάδες, σας είπαμε, μεγάλες δυσκολίες. Αλλά αυτές ουσιαστικά θα καλύψουν ανάγκες των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων, ιατρίων κτλ. Και λιγότερο του πληθυσμού. Δηλαδή, αμφιβάλλω αν θα μπορέσουμε να δώσουμε μεγάλες ποσότητες στα φαρμακεία. Εδώ να προσθέσουμε ότι υπάρχει ένα πλαφόν που έχει θέσει η κυβέρνηση εδώ και ένα μήνα, το οποίο αντιλαμβάνεστε ότι έχει περιορισμούς, γιατί η τιμή διεθνή στην αγορά με τα μεταφορικά πλησιάζει τη τιμή του πλαφόν, άρα ουσιαστικά δεν αφήνει κανένα περιθώριο κέρδους για τις εισαγωγές. Άρα τα μέλη σας, κύριε Σαρπέτσα, δεν έχουν βάλει παραγγελίες, διότι υπάρχουν και αυτά τα προβλήματα με χώρες που κατάσχουν φορτία ή λέτε και τα κουότα στα μεταφορικά. Τι γίνεται από τον ιδιωτικό τομέα? Ακριβώς. Τα μέλη μας, βλέποντας τις τεράστιες δυσκολίες για αεροπορική εισαγωγή, αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για άμεση παροχή, άρα μόνο αεροπορικά μπορεί να εξασφαλιστεί αυτό, δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες. Σίγουρα οι ποσότητες που φέρνουν μπορεί να είναι 50-100-200 χιλιάδες. Εκείνο που έχουν κάνει όμως είναι ότι έχουν βάλει θαλάσσιες εισαγωγές, κοντέινες που θα έρθουν αρχές Ιουνίου, οι οποίες ποσότητες θα προκαλέσουν υπερεπάρκεια, πιστεύω, στο χώρο για τους επόμενους μήνες Ιούνιο-Ιούλιο-Αύγουστο. Μάλιστα, άρα περιμένουμε να φτάσουν τα φορτία στα λιμάνια. Μιλάμε για κάποιες χιλιάδες, κύριε Σαρπέτσα, και αρχές Ιουνίου θα μπορούν να διατεθούν στην αγορά. Αρχές Ιουνίου μπορεί να έχουμε εκατομμύρια, 1 και 2 εκατομμύρια μάσκες από θαλάσσιες εισαγωγές, μπορεί και παραπάνω. Αλλά αυτή τη στιγμή ο μόνος τρόπος να καλυφθεί η αγορά, πιστεύω, είναι με τις ποσότητες που έχει φροντίσει προφανώς η κυβέρνηση να εισάξει. Φαντάζομαι ότι θα γίνουν εισαγωγές σταδιακά, δηλαδή κάθε εβδομάδα θα έρχονται κάποιες ποσότητες μεγάλες. Τώρα, εάν και πώς θα διατεθούν αυτά, εναποτίθεται στο Υπουργείο να μας τα ανακοινώσει. Άρα, αρχές Ιουνίου θα έχουμε 1-2 εκατομμύρια από τον ιδιωτικό τομέα. Σίγουρα όμως είναι μεγάλη βοήθεια αυτό που έκανε το κράτος, που όπως μας το περιγράψατε. Είναι κάτι που πρέπει να πούμε και για τα γάντια, κύριε Σαρπέτσα, ή εκεί ισχύει κάτι άλλο?
Στα γάντια ευτυχώς δεν παρουσιάστηκε καμία έλλειψη. Αυτό είναι πολύ θετικό. Κάποιες ελλείψεις έχουν παρουσιαστεί στο προστατευτικό εξοπλισμό, δηλαδή οι ρόμπες προστασίας, τα ποδινάρια, οι οποίες και αυτές όμως νομίζω καλύπτονται σταδιακά. Μετά τον Ιούνιο, με τα κοντένες που θα έρθουν και αυτές οι ανάγκες νομίζω θα υπερκαλυφθούν. Η κυβέρνηση βέβαια με τις αεροπορικές αποστολές που έχει πραγματοποιήσει μέχρι τώρα, νομίζω ότι έχει καλύψει με επάρκεια τον δημόσιο τομέα. Μάλιστα. Κύριε Σαρπέτσα, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ.